Ένα θέμα από τα οποία μας έκαναν τρομερή εντύπωση εδώ, το συζητούσαμε με τον Γιάννη και με τον Κολοκυθά. Περί θαύματος πρόκειται. Διαβάσαμε έτσι. Νέα εποχή στην εξωσωματική με τη γέννηση του πρώτου μωρού από τρεις γονείς με την εφαρμογή νέας μεθόδου. Το θέμα, για να ξέρουμε που το διαβάσαμε, να λέμε, το διαβάσαμε στο AI εφημερίδα και τη συνέντευξη την έχει δώσει ο δόκτωρας Θάνος Παράσχος, τον οποίο καλέσαμε και του ζητήσαμε να είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Είναι μαζί μας. Κύριε Παράσχο, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Κρυωμένος, έτσι? Είναι η εποχή. Είμαι ελαφρώς κρυωμένος, ναι. Είναι η εποχή. Λοιπόν, συγγνώμη, μωρό με τρεις γονείς, πώς γίνεται αυτό, κύριε Παράσου? Ναι. Κύριε Κούτρα, είναι, να σας το δείξω διαγραμματικά, ναι, γιατί είναι πιο εύκολο να το εξηγήσω. Ναι. Είναι το άριο της μητέρας, είναι και το άριο της δότριας. Η μητέρα έχει κάποιο πρόβλημα πολύ σοβαρό που έχει αποβάλει 3-4 φορές και κάποιες φορές είχε και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και πέθαναν μεταγενέστερα. Είναι ένα σύνδρομο μυτοχονδριακό, το σύνδρομο Λί, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνανε σε αυτή την περίπτωση? Αφαιρέσανε το... εδώ είναι το άριο της μητέρας, όπου αφαιρέθηκε ο πυρήνας, ναι, και μετά στο άριο της δότριας εισήχθηκε ο κυταρικός πυρήνας της μητέρας στο άριο της δότριας. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο άριο με τον κυταρικό πυρήνα της μητέρας και το μυτοχονδριακό υλικό, γενετικό υλικό της δότριας. Και μετά γονιμοποιήθηκε, μετά είχαμε ένα νέο άριο και αυτό γονιμοποιήθηκε από το σπερματοζωάριο του πατέρα με μικρογονιμοποίηση. Εξελίχθηκε αυτό το έμβριο και έτσι έχουμε ένα νέο έμβριο, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο αποτελείται κατά 99% από το γενετικό υλικό της μητέρας και κατά 0,1% από το μυτοχονδριακό υλικό της δότριας. Αυτό είναι μια νέα εξέλιξη, έχει περαστεί σαν νομοθεσία στην Μεγάλη Βρετανία, έγινε πρώτη φορά στην Αμερική. Ίσως η δικιά μας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή να το επιτρέψει αυτό κατόπιν αιτήματος, γιατί δουλεύει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ίσως να το δούμε να γίνεται και σε εμάς, εφόσον υπάρχει και παραστή ανάγκη, και θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, για την Ευρώπη, να γίνει αυτό. Ουσιαστικά θα μπορούν όλες οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα να αποκτήσουν ένα παιδάκι, αν το καταλαβαίνω σωστά. Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά με τη μέθοδο της προμηθευτικής διάγνωσης, και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δείξουμε εδώ, όπου παραδείγματος χάρη έχουμε ένα έμβριο το οποίο η μητέρα και ο πατέρας είναι φορείς κάποιες ασθένειες, παραδείγματος χάρη της θαλασσεμίας, όπου σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα ή δύο κύτταρα από το έμβριο, μετά να γίνει μια γενετική ανάλυση, να βρούμε με τη γενετική ανάλυση αν πάσχει ή είναι φορέας και να μεταφέρουμε το έμβριο το οποίο είναι υγιές ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι φορείς μιας ασθένειας. Αυτό εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι, βλέπετε πως αφαιρείται το κύτταρο από το έμβριο, γίνεται η ανάλυση, μετά γίνεται η ανάλυση γενετική. Αυτό γίνεται αρκετά χρόνια και έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε, να έχουμε υγιή έμβρια. Ουσιαστικά δηλαδή επιδιορθώνεται η οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να υπάρχει σε κάποια από τα οάρια και πάμε σε υγιή κατάσταση, έτσι? Στην πρώτη περίπτωση, στην πρώτη περίπτωση με την τεχνική των τριών, ας πούμε, ανθρώπων, δηλαδή της μητέρας, της δότριας και, του πατέρα, ναι, μπορούμε να αφαιρέσουμε το μυτοχονδριακό υλικό με το πυρήνα της μητέρας και να έχουμε ένα υγιές έμβριο. Στη δεύτερη περίπτωση, στην προμηθευτική διάγνωση, απλά εμείς βλέπουμε το έμβριο και γίνεται η προμηθευτική διάγνωση και διαλέγουμε ποιο είναι υγιές. Στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ παρεμβατικό, θέλει συζήτηση μεγάλη και με τους κοινωνικούς φορείς και και γι' αυτό και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε και έχουν γίνει στα ζώα που και εκεί έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες της εξωσωματικής πολλά χρόνια τώρα. Αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς. Δεν είναι απλό. Με εσάς, με την κοινωνία τους, ώστε να καταλάβει ότι ο κόσμος ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στη φύση, αλλά προσπαθούμε
προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υγείας και της εξέλιξης της όλης διαδικασίας. Κύριε Παράσκο, πριν κλείσουμε, ήθελα την εξερώτηση να το πάμε και λίγο παρακάτω. Υπάρχει και ένα ηθικό δίλημα, δηλαδή κάποιο παιδί θα λέει έχω τρεις γονείς. Πώς νιώθει και αυτό το παιδί? Κοιτάξτε, ναι. Ναι. Το ίδιο θα μπορούσατε να με ρωτήσετε και με το άριο της δότριας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδί με δικά της οάρια, παίρνει ο άριο από τη δότρια ή το αντίστοιχο με το σπέρμα. Απλά εδώ επεμβαίνουμε και μπορούμε να, κατά κάποιο τρόπο να έχουμε έμβριο από την ίδια την μητέρα, το οποίο κατά 99% θα είναι ο πυρήνας, θα είναι το έμβριο της μητέρας, το γενετικό υλικό δηλαδή, είναι της μητέρας. Γιατί ο γενετικός κώδικας, όπως ξέρετε, μεταφέρεται με τον πυρήνα και όχι με το κυταρόπλασμα και τα μυτοχόντρια. Γιατρέ μου, επειδή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα χαρούμε να το κάνουμε. Είναι μεγάλη συζήτηση. Να την κάνουμε και στο στούντιο αυτή τη συζήτηση, πραγματικά, γιατί γεννώνται πολλά ερωτήματα. Έχετε να μας πείτε κάτι? Μας παρακολουθούν πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν και δυσκολίες. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Θέλουμε να μας κάνετε έτσι, να μας πείτε κάτι, ναι, ωραίο. Βεβαίως, κύριε Κούτρα, μπορούν. Κοιτάξτε, καταρχήν όλος ο κόσμος βοηθάει. Νομίζω όλα τα κέντρα εξωματικής είναι κοντά στους ασθενείς και βοηθάνε. Και εμείς το ίδιο. Και βεβαίως, επειδή υπήρξε και αυτό το θέμα και μου το ζητήσατε, θα μπορούν όλα τα ζευγάρια που θα τηλεφωνήσουν σήμερα ή αύριο να έχουν μια έκπτωση της τάξης του 50%. Νομίζω ότι ο κόσμος δοκιμάζεται σκληρά. Και είμαστε κοντά εδώ να τους βοηθήσουμε στο Embio. Embio. Ψάξτε το Embio, 50% έκπτωση από τον κύριο Παράσκο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.